Πάμε, πάμε. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι ακριβώς για... Νυχτερινές σελίδες. Από τη συλλογή διηγημάτων του Νίκου Τσιφόρου, τα παλιόπαιδα τα τίθασα, διαβάζουμε σήμερα «Ο Άγιος Άνθρωπος». Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Σταυλάκι κυλάγανε τα πονέρια. Στο πεζοδρόμιο ρολάριζε ο Γαβρίλης. Στην άσφαλτο έκανε παρέλαση μια κηδεία. Στεκότανε το λοιπόν ο Γαβρίλης και κοίταζε. Τα μάτια του πλημμυρίζανε δάκρυ. Έκλαιγε μ' αναφιλητό. Τα μάγουλά του αξούριστα χλωμένανε. Ήτουνα μια θλίψη και μια απορπισία. Τον βλέπαν οι περαστικοί και τον θλιβόντουσαν. Συγγενή σου? Ποιος? Τούτος που τον πάνε? Όχι. Εν τότε τι βαλαντώνεις? Ο Γαβρίλης στέναξε να σηκωθεί ο βοριάς. Ένας άνθρωπος, έλεγε μέσα στο λιγμό του. Πάει, πόθανε ένας λιγότερος. Και κλαίω, καθώς θα τον δεχτούνται στον παράδεισο, θα τον δεχτούνται. Ή θα τον στείλουνε στην κόλαση. Αδερφός η μονή του ναι, ρετσόχλαινη. Και σκίσε την καρδιά μου να έχει η κόλαση κόσμο και να μην έχει ο καλός ο τόπος ο παράδεισος. Να γιατί κλαίω. Μια, δυο, δέκα, πενήντα φορές τον έκανε τον θρύνο του ο Γαβρίλης. Τον πήρανε στο ψητό. Βλαμμένος. Βλαμμένος. Και γελάγανε όλοι. Μέχρι δεν τον πειράζανε ούτε οι πόλισμαν. Τι να πειράξει ένα ανθρωπάκι που την είχε δαγκώσει τη λακέρδα? Ας το να κλαίει. Για τα μάτια του κόσμου έναν άγνωστο φως μου παντρεύεσαι την Κυριακή. Είναι άνωτερός μου και η γνώμη του κόσμου. Την Κυριακή στην εκκλησιά σε οδηγεί. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα να μοιραστείτε το καημό. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα να μοιραστείτε το καημό. Για τα μάτια του κόσμου στα σπραντίνε σε φως μου αυτή τη μαύρη Κυριακή, και με πνίγει ο καημός μου που η γνώμη του κόσμου την Κυριακή στην εκκλησιά σε οδηγεί. Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα να μοιραστείτε το καημό.
Μα όταν πονέσεις και κλάψεις μια μέρα που δεν θα το θέλα ποτέ, ποτέ αυτό, στα χέρια του κόσμου να βάλεις τη βέρα, να μοιραστείτε το καημό. Για τα μάτια του κόσμου πώς μπορείς και παντρεύεσαι φως μου. Ο Γαβρίλης ήτουνα όχι να κλαίει, να τον κλαις. Τρέχανε από πάνω του κάτι μιζέριες τριφασικές. Έτσι που τα έλεγε κιόλα ζαβά, θρησκευτικά δήθεν, αλλά δεν τα είχε καλακούσει και γελάγανε. Δηλαδή ήθελε να πούμε να πει «Άγγελος Εβώα» και έλεγε «Άγγελος Οβώας». Ήθελε να πει «Αγγελικέ δυνάμεις» και έλεγε «Αγγλικέ δυνάμεις». Έτσι τα ξέρω Φουκαράς. Και το καμάρωνε. Σπούδαξα. Τήρε ξεφτέρυγο. Και όπως τον κόβανε να τον κρεμάσει σε μανταλάκι και να στεγνώσει σαν καπνόφυλλο, γελάγανε πολύ. Τι σπούδασες, δε, Σύρος Παστός. Σήκωνε τους ώμους του, κοκαλένιος ο Γαβρίλης, και έβγαζε από την τσέπη του ένα χαρτάκι. Θα πάρεις. Τι ρε, λιβάνι. Έτσι τηγάζωνε. Πούλαγε λιβάνι, δραχμή το χαρτάκι να οικονομήσει. Πούλαγε τη μέρα στην πιάτσα. Τη νύχτα την έστεινε έξω από τα ζαχαροπλαστεία και πρότεινε το εμπόρευμα στους ξενύχτιδες. Πάρε, είναι καλό. Καμιά φορά κόλλαγε κι άσχημα. Ρε, άσε μας άνθρωπε με το λιβάνι, εμείς πάμε για ύπνο, δεν πάμε για τρισάγιο. Πότε βρισκόταν και κανένας πονόψυχος. Να ρε, πάρε το φράγκο σου, λιβάνι δεν θέλουμε. Ο Γαβρίλης είχε ένα μάτι θαλασσί μυστήριο, πολλές φορές γιωμάτο κακία. Τους αρνητές του λιβανιού τους καταριότανε. «Εις το πύρτο εξώτερον ρε αφιλότιμοι άντρες». Τις δραχμούλες τις τσέπωνε. Λάχαινε και κάτι ψημένες που παίρναν και το λιβάνι, αυτές ακούγαν τον εξάψαλμο. «Εις το διαλογκιώσες». Καθώς είναι καλή μηχανή να πουλάς κάτι, να παίρνεις το παραδάκι και να μην δίνεις το εμπόρευμα, αμέ. Το λοιπόν 70% παραπάνω τα Σαββατοκύριακα. Τα ακονόμαγε ο Γαβρίλης και πάγαινε σπίτι του. Φτώχεια που με κουρέλιασες, με νύχια ματωμένα, μες τα πολλά σου θύματα, γράψε ακόμα ένα. Φτώχεια κι αν έχεις θύματα, κρύβεις καρδιές με στήματα. Και από τους μάγκες και τα τσιγάρα του και καμιά μάσα και καμιά σκοταριά από τα χασάπικα και τίποτες σαπάκια από τα μανάδικα, μπα, τηγάζομαι. Και μόλις έμπαινε σπίτι με την μπούκα και λάχαινε να είναι σβηστό το καντήλι, ξύπναγε την κυρία Μαρία στεφάνι του και την πλάκωνε στις φαλιάρες. Μπορεί κοιμήθηκες κι άφησες το καντήλι να σβήσει, θα μας κάψει η χάρη του ζώο. Έκλαιγε η κυρία Μαρία και ζέστηνε το φαΐ, κατέβαζε τον άμπακο ο Γαβρίλης, όλο πίναγε ανάθεμάτωνε και μέχρι να αποφάει τα είχαν ξαναφτιάξει. Άμα λάχαινε όμως να φάει αρτήσιμο Τετάρτη για Παρασκευή, το θυμότανε και την ξανάδερνε. «Τετάρτη και μου βάλες να φάω κρέας!» «Εσύ πάλι γιατί το φάγες?» «Διότι είμαι κουρασμένος και το ξέχασα, στο διάολο κουρασμένη, με κόλασες!» Και σταυροκοπιότανε. «Όση Εύα πάτησε τον Αδάμ!» «Η πάτησε!» έλεγε η κυρία Μαρία και έκλαιγε με ξαναμένα μάγουλα. «Σκάσε, θα φας κι άλλες!» Και όσο ήταν να δεις σκύλιος, έπεφτε και ροχάλιζε. Άρα σηκωνότανε κατά τις 10 το πρωί και φώναζε την κυρία του. Στον καφέ απάνω έβγαζε από το παντελόνι του κουρέλα απίθανη, 5-6 εκατοστάρικα και τη στάδινε. Πάρτα και βόλευτα. Ύστερα πάγαινε στην πόρτα και χάραζε με το σουγιά γραμμές. Άμα της έδινε 3 εκατοστάρικα χάραζε ένα τρίγωνο. Άμα της έδινε 4 χάραζε τετράγωνο. Άμα της έδινε 5 τετράγωνο και γραμμή. Σαν να λέμε το είχε λογιστικό βιβλίο να ξέρει πόσα μαζεύει. Και κάθε τέλος του μηνού έκανε μια πρόσθεση και χάραζε στα παραθυρόφυλλα. Αλλά τούτη τη φορά
τα λογάριαζε σε χιλιάρικα. Τώρα, όποιος έβλεπε χαραγμένες γραμμές, πού να πάει το μυαλό του ότι ήταν το ταμείο του Γαβρίλη. Και ο Γαβρίλης ήξερε. Έχω 80, έχω 100, 150 και 2. Δώσ' του και μάζευε συνέχεια. Άμα και γίνουνε 500, θα πάνε να αγοράσουμε ένα χτήμα και να ανοίξουμε μαγαζάκι. Η κυρία Μαρία κάτω από το κρεβάτι είχε βγάλει μια πλάκα και έσκαψε από εκεί μέσα και καταχώνιαζε τα λεφτά τυλιγμένα σε λαδόχαρτο. Ποιος να πάει και να ψάξει μέσα σε εκείνο το κουτούκι που βρώμαγε καρμυριά και ανοιχτή την πόρτα να άφηνες, κανένας δεν το σκεφτότανε. Κλέφτης να άμπαινε που λέει ο λόγος, θα τους άφηνε κατοστάρικο πάνω στο τραπέζι γιατί θα σκιζόταν η καρδιά του. Μέσα στις φτώχειας το μπαξέ είμαι κι εγώ λουλούδι. Φωτίζομαι με δάκρυα μικρό τραγούδι. Φτώχεια κι αν έχεις θύματα, κρύβεις καρδιές με στήματα. Φτωχολογιά στο πόνο σου, καθόλου δε σε νοιάζει. Και τα κουρελιά που φορείς με γέλιο τα σκεπάζει. Κι αν έχεις θύματα, κρύβεις καρδιές με στήματα. Μετά ο Γαβρίλης έβγαζε από την άλλη τσέπη τα λεφτά του λιβανιού. 70. Πάρτα για το σπίτι και άσε με ένα δεκάρικο τέλη κυκλοφορίας. Κοίτα μωρή, μην με κολλάσεις και αρτωθώ. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Πέμπτη. Να φτιάξει γάβρους με σκόρδο. Άντε, γεια σου. Και έλα να σε φιλήσω. Αχ. Σε έδερα χθες. Με έδερες, Γαβρίλη. Καλά έκανα, γεια σου. Και έπαιρνε βάρνα το μαχαλά. Γύρω-γύρω ο κόσμος, η γειτονιά τον καμάρωνε. Άγιος άνθρωπος. Ωραία που τα λέει. Θεοσεβούμενος. Φουκαράς, αλλά φοβάται του Θεού. Δέρνει όμως τη Μαρία. Γυναίκα του είναι, πιο να δει. Ωραίες κουβέντες να πούμε. Ο Γαβρίλης σταυροκοπιόταν όξω από τις εκκλησίες. Έκλαιγε στις κηδείες, αγόραζε λιβάνια από τα μαγαζιά και πριν το βάλει στα χαρτάκια του φράγκου, τον όθευε διότι είναι ακριβό. Κι άμα έβρισκε παπά, του φιλούσε το χέρι. Ευλογίες δέσποτα. Ευλογημένος τέκνον μου. Κι άμα λάχει ένα αστυνομικό, στεκόταν προσοχή και έλεγε: Τα σέβη μου. Ωραία που τα λέει. Το θυμόταν από το στρατό που ήταν αδεκανέας. Το λοιπόν το ξέρανε όλοι, κανένα δεν τον πειράζει. Λιγάκι βλαμμένος, δεν πειράζει, άστον το φουκαρά. Κανέναν δεν πειράζει, να ζήσει. Κάτω στη μαγκιά τον είχανε νούμερο. Θες καφέ? Ήθελε. Τσιγάρο? Πάλι ήθελε. Κάμποσα παιδιά, καλά παιδάκια που τον κρέανε, το λιπόντουσαν παραπάνω. Δώσε λιβάνι ρε μάγκα. Έδινε ο Γαβρίλης και του το πληρώνανε παραπάνω. 20, 25, 30. Κι ήτανε πολλά τα παιδιά και ο Γαβρίλης τα βάζε χωριστά του τα δω και φχότανε. Η σωτηρία με τα απάντων ημών, γελάγαν οι μάγκες. Εντάξει. Είσαι φίνο παλικάρι. Δεν μου λες ρε Γαβρίλη, το κρέας που τρως τι γίνεται, δεν σε πιάνει? Πορπατάω πολύ, έλεγε ο Γαβρίλης, και κουράζομαι. Τι είπε ο κύριος, να τρως ψωμί με τον υδρότα του προσώπου σου. Ωραία που τα λέει. Άγιος άνθρωπος, γελάγαν οι μόρτες. Και τον διώχνανε. Άιντε τώρα να οικονομήσεις.